κύριε Δήμαρχε, όσον αφορά την άδρευση από τον ΑΟΣΑ και τα παράπονα, τα δίκαια παράπονα των αγροτών της Κορίνθου. Είχαμε μια πολύ θετική εξέλιξη. Όπως γνωρίζετε, απέστειλα επιστολή στον ΑΟΣΑΚ λόγω έκτακτης ανάγκης που υπάρχει στην περιοχή Άσος Λέχιο, Περιγιάλη, Αρχαία Κόρυνθος και του κινδύνου να καταστραφούν οι αγροτικές καλλιέργειες. Ζήτησα τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΣΑΚ και με βάση αυτό το θέμα να πάρει απόφαση και να έρθει νερό άρδευσης στον Δήμο μας. Ήμουν παρόν μαζί με τον κύριο Ανίβα τον Παπακυριάκο, τον Δήμαρχο, στην συζήτηση που έγινε στον ΑΟΣΑΚ. Υποστήριξα τις θέσεις μας και η απόφαση, αυτή που θα δείτε, η οποία ανακοινώθηκε δημοσίως, μας δικαιώνει και έτσι θα έχουμε για τις επόμενες μέρες την άρδευση στον Δήμο μας από το σύνολο της ποσότητας του ΑΟΣΑΚ. Και βεβαίως στο μέλλον υπάρχει μια συνεννόηση για να εξακολουθήσουμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Αυτό που είχε φανεί ήταν ότι δεν είναι ανταγωνιστικός ο Δήμος Κορινθίου με το Δήμο Βέλου Βόχας, αλλά συμπληρωματικός, δηλαδή ότι πρέπει να προστατευτεί. Ούτε με τον Δήμο Σικιονίων και αρχικά ο Δήμαρχος Σικιονίων είχε συμφωνήσει μαζί μου να είναι ομόφωνη η παρουσίασή μας και η παρουσία μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΣΑΚ. Σε κάποια στιγμή δεν παρέστη εκείνος και έστειλε τον αντιπρόσωπό του και διαφοροποίησε τη στάση του.